Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είμαι ο Cowboy και σας καλωσορίζω Daily νούμερο 6 και έχω διαλέξει για εσάς σήμερα ένα series τριών απίστευτων παιχνιδιών, τριών απίστευτων so much fun games και σας παρουσιάζω λοιπόν χωρίς άλλη καθυστέρηση Fruitdealer να παίζει σαν πρώτο Στέραν και Zerg σε με τρεις διαφορετικούς αντιπάλους σε τρία διαφορετικά maps. Ας μην καθυστερήσω άλλο, ας βάλω αυτά τα παιχνίδια, είμαι σίγουρος θα είναι πολύ απολαυστικά. Και για να δούμε, έχουμε λοιπόν Μεταλόπολης, The Fruit Dealer, ο πρωταθλητής του GSL πριν από μερικές εβδομάδες, πρωταθλητής λοιπόν του GSL, πρωταθλητής ίσως του πιο δυνατού τουρνουά StarCraft στον κόσμο. Λοιπόν, Fruit Dealer αυτή τη στιγμή είναι τα πρώτος, είναι τα κόκκινα πρώτος στις 9 η ώρα του χάρτη μας. Ο αντίπαλός του είναι Zerg Rank KKE, είναι ο αντίπαλός του, Ράγκε λοιπόν σαν τα Τέραν, σαν τα θαλασσί Τέραν στις 12 ώρα του χάρτη μας και βλέπουμε ήδη από τα spawning positions ότι οι δύο αντίπαλοι είναι πολύ κοντά. Αυτά τα δύο games είναι καθαρά για fun αφού ο Fruit Dealer συνήθως παίζει Zerg και είναι πραγματικά απίστευτο Zerg. Αυτή τη φορά το δούμε σαν πρώτος, μετά θα το δούμε σαν Τέραν και στο τέλος το τελευταίο και καλύτερο κατά τη γνώμη μου σαν τα Zerg. Δεν τα έχω δει αυτά τα games, δεν έχω διαβάσει και κριτικές από το site τα οποία τα πήρα. Για κάποιο περίεργο λόγο το μοναδικό που είχαν σαν κριτική ήταν Fruit Dealer playing as πρώτος, Fruit Dealer playing as Terran. Παρ' όλα αυτά εγώ τα θεωρώ πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια, δεν είχαν και πάρα πολλά downloads. Και για να δούμε λοιπόν τι θα κάνει ο Fruit Dealer. Fruit Dealer, εγώ παίζω και Zerg, θεωρείται από τις πιο underrated φυλές αυτή τη στιγμή. Ο Fruit Dealer απέδειξε ότι η Zerg είναι πολύ δυνατή, αφού πραγματικά έλειωσε τον αντίπαλό του στον τελικό 3-1, ο οποίος ήταν Τέραν κιόλας, να σημειωθεί. Άρα λοιπόν απέδειξε ότι ίσως οι Zerg να μην παίζουν καλά, αφού υπάρχει τρόπος να κερδίσουν και μάλιστα να καταστρέψουν τον αντίπαλό τους. Εδώ μάλλον ο Fruit Dealer έχει μπερδευτεί και κάνει ένα Nexus πολύ γρήγορα στο 16. Για όνομα του Θεού, Fruit Dealer εδώ είναι πρώτος, δεν είναι Zerg. Δεν καταλαβαίνω γιατί το έκανε αυτό, είναι και οι αποστάσεις πολύ κοντά. Εδώ τα scout θα ειδωθούνε. Είναι πολύ κοντά οι αποστάσεις και τα Nexus στην αρχή για τους πρώτους δεν είναι ότι καλύτερο. Γι' αυτό δεν έχουμε δει τους πολύ καλούς πρώτους να παίζουν έτσι. Και εδώ λοιπόν ο αντίπαλός του θα δει λοιπόν ότι υπάρχει αυτό το Nexus. Ο Ράγκε θα δει λοιπόν ότι αυτό τον έξω ετοιμάζεται για να δούμε ποια θα είναι η απάντησή του. Η απάντησή του θα είναι να σκουβάσει τη ρή αφού θα ξεκινήσει από τώρα να φτιάχνει ένα μπάνκερ. Όχι, Fruit Dealer. Fruit Dealer, όχι. Θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Ο ίδιος βγάζει και δύο τελίτσες καθώς βλέπει αυτό το μπάνκερ να ετοιμάζει τη βάση του και να μην μπορεί να κάνει τίποτα. Έχει μόνο probes, έχονται κι άλλα SCVs. Έχονται, δείτε, 6 SCVs είναι εδώ πέρα αυτή τη στιγμή. Ένα χτίζει, τα άλλα 5 χτυπάνε τους αντιπάλους. 7 SCVs, συγγνώμη. Είχα βάσει όλα τα σιβίζα και έρθει και ένας Μαρίν. Μπορείς, Fruit Dealer, πιάσουν τον Μαρίν αυτό να όχι. Όχι, θα περάσει το Μαρίν μέσα, θα μπει στο μπάνκερ και τώρα θα αρχίσει το πανηγύρι, το πάρτι αφού μέσα από το μπάνκερ, εκτός από το ότι ο Μαρίν αυτός παίρνει σύνενα στο range. Το πρόβλημα είναι ότι δεν θα μπορέσει να κρατήσει αυτό το expansion ο Fruit Dealer. Όχι, Fruit Dealer, όχι, δεν υπάρχουν Queens, δεν υπάρχουν Zerglings. Δεν μπορείς να βάλεις Spine Crawlers. Τα probes αυτά από ό,τι φαίνεται θα κάνουν λίγο mine. Όσο μπορούν να κάνουν ένα μικρό κομμάτι απόσβεση του κτηρίου, το οποίο μάλλον θα πέσει αφού ο Ράγκε φαίνεται ιδιαίτερα ικανός στο τυρί. Κατευθείαν λοιπόν αυτά τα bunkers, δεν αφήνει κανένα περιθώριο λοιπόν ο Ράγκε για τέτοιου είδους παιχνίδια, για γρήγορα expansions. Και εδώ θα δει ο Fruit Dealer τα όνειρά του για expansion να φεύγουν, να γίνονται θρύψαλα. Από την άλλη εδώ δείτε κανονικό πάρτι από SCVs και από Mules στην βάση του Ράγκε, ο οποίος ναι μεν έστειλε αρκετά SCVs κάτω, παρόλα αυτά δεν έχει μείνει πίσω πολύ. Έχει πιέσει και πολύ τον αντίπαλό του. Ο Fruit Dealer ο οποίος είναι στη γωνία έχασε και αυτό το expansion. Θα το έχανε ούτως ή άλλως, δεν υπήρχε θέμα. Εδώ πέρα όμως πολύ έξυπνα χρησιμοποιεί το higher ground ο Fruit Dealer. Και σε counter ο Ράγκε θα ανεβάσει αυτό το Marine εδώ πάνω για να πάρει line of sight. Κοιτάξτε. Αλλά θα το χάσει. Δυστυχώς έβγαλε το λάθος ο Marine κατά νόμο. Έβγαλε αυτό με την κόκκινη ενέργεια. Μέχρι να βγάλει κάποιο που να μην έχει τόσο χαμηλή ενέργεια.
Πολύ ωραίο λοιπόν παιχνίδι και από τους δύο παίκτες. Ο Fruitdealer, ο οποίος δείχνει ότι στο μυαλό του παίζουν μόνο Zerg. Θέλει να κάνει τους πρώτους Zerg, θέλει να κάνει όλες τις φυλές από ό,τι φαίνεται Zerg. Να τους παίζει όλους με fast expansions, με πολλά Nexus. Μόνο που τα Nexus δεν παράγουν στρατό δυστυχώς. Και αυτό είναι το πλεονέκτημα ίσως για τα Hatcheries, ότι είναι και μαζί σαν να φτιάχνεις barracks. Άρα δεν είναι μόνο το οικονομικό avantage που παίρνεις κάθε φορά που κάνεις ένα expansion, αλλά είναι και η παραγωγή στρατού που αυξάνεται. Εδώ πέρα κάποιοι στόκερς θα προσπαθήσουν να ανέβουν τη ράμπα, αλλά τους περιμένει μόνο ο θάνατος. Αφού οι μαρόντες έχουν ήδη έτοιμο το concussive cell, θα τους κάνουν και slow. Είναι ιδιαίτερα ικανοί και αποτελεσματικοί οι μαρόντες με αυτά τα panzer grenades. Πραγματική τιμωρή των armored units. Έχουν και καλό range. Εδώ θα δούμε, θα μπουν και στο bunker, θα πάρουν συν ένα range. Ένας μαρόντερ έχει 7 range όταν μπαίνει μέσα στο bunker. 6 κανονικά συν ένα 7. Οι Stalkers έχουν 6, άρα παίρνουν και το range advantage. Δείτε εδώ πέρα, slow κατευθείαν πριν καν ανεβούν τη ράμπα. Τα Panzer Grenades τιμωρούν το στρατό του Fruitdealer, τιμωρούν γενικώς και όλους τον Fruitdealer που τόλμησε να ψηφίσει τους νόμους των πρώτος, που τόλμησε να κάνει ένα fast expand στο 14, στο 16, συγχωρέστε με. Πολύ, 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 πολύ γρήγορο για πρώτος. Δεν έχουμε δει σχεδόν κανένα να το κάνει αυτό. Παρ' όλα τα αυτά, αυτό είναι και το Wonder Kid. Ο τύπος ο οποίος πήρε 85.000 πριν από λίγες εβδομάδες, δεν θα του πω εγώ τι να κάνει, ξέρει σίγουρα καλύτερα. Απλά παρόλα τα αυτά βλέπουμε ότι το state of mind είναι Zerg. Όλα του τα κτίρια, ακόμα και το placement κατά τη γνώμη μου θυμίζει λίγο Zerg. Και παρόλα τα αυτά, εδώ παίζει με πρώτος και αρχίζει και φτιάχνει τον κλασικό στρατό με sentries, zealots και stalkers. Θα ξαναπάει να πάρει το expansion, έρχονται και άλλα δύο gateways. Τώρα αρχίζει να μου θυμίζει λίγο πρώτος το παίξιμό του. Από την άλλη έρχεται ένας αρκετά ένα timing push από πλευράς του Ράγκε. Βλέπουμε το timing push γιατί σχεδόν τελειώνει το Steam. Την ομάδα που θα τελειώσει το Steam θα είναι και μέσα στη βάση του Fruitdealer. Fruitdealer έχει φέρει και κάποια σεβείς πάλι για wall. Από πίσω οι Marauders με τα Marines. Δείτε τι ωραία auto attack, attack και πίσω, attack και πίσω. Εδώ πέρα θα πέσω και τα force field από το Fruitdealer, αλλά είναι πάρα πολλοί Marauders οι οποίοι θα εκτελέσουν πραγματικά όλους τους stalkers. Θα μείνουν κάποια sentries, αλλά τα sentries δεν κάνουν τίποτα, μόνο το force field. Σαν στρατός δεν αξίζουν, μόνο για το force field αξίζουν. Και για το shield πιο μετά. Παρ' όλα τα αυτά τώρα όμως θα δει για άλλη μια φορά ο Fruitdealer να καταστρέφεται το expansion του. Δεύτερη φορά λοιπόν που χάνεται αυτό το expansion, κρίμα Fruitdealer. Όχι. Ήθελα να κερδίσω Fruitdealer, είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Δεν ξέρω πως θα τα καταφέρει, αν θα τα καταφέρει. Εδώ δείτε πολύ έξυπνα πόσο που είναι οι δύο παίκτες στο higher ground, τις αποστάσεις, τα range των όπλων. Έχει βγει και ένας immortal, αλλά αυτό το medivac βλέπει πάνω και θα επιτρέψει στο στρατό του Ράγκε να καταστρέψει αυτό το robotic facility, να κάνει καρκετή ζημιά σε αυτό τον immortal. Και αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση ο Fruitdealer. Όχι, εδώ πέρα το Medivac θα συνεχίσει την πίεση. Εγώ νομίζω θα ανέβαινε τη ράμπα, αλλά θα συνεχίσει να πίεζε από εδώ πέρα. Το Medivac βλέπει. Οι Marauders έχουν το range, δείτε. Καταστρέφουν σιγά σιγά τα probes, δεν αφήνουν να κάνουν mine. Με πιάνει σχεδόν idea την ώρα που τα βλέπω αυτό. Δείτε, δεν είναι πράγματα τα οποία δεν τα έχω ξαναδεί σε ευρωπαϊκά games. Στην Κορέα παίζουν πολύ πιο επιθετικά, εκμεταλλεύονται στο έπακρο όλες τις δυνατότητες. Δείτε λοιπόν στο συγκεκριμένο map, για όσους από εσάς παίζετε Terran, με ένα Medivac και Marauders, τι μπορείτε να κάνετε στον αντίπαλό σας. Πολύ επιμορφωτικά. Εδώ ο Fruitdealer θα προσπαθήσει να σταματήσει τον αντίπαλό του, θα πέσουν πολύ ωραία τα φόρσβις, θα κλείσουν αρκετό κομμάτι του στρατού, αλλά ανεβαίνουν οι άλλοι από τη ράμπα και εδώ πέρα θα τον κάνουν sandwich, θα τον προγεκοπήσουν κάποιες δύο πλευρές και θα δώσει το GG. Θα φύγει, βασικά δεν θα δώσει ούτε καν το GG ο Fruitdealer. Θα ανακτήσει με τους πρώτους αυτή την αδύναμη φυλή. Δεν έχουν Zerglings, δεν έχουν Queens, δεν μπορούν να κάνουν Fast Expand. Τίποτα, φεύγει από το game. GG, ούτε GG ούτε τίποτα. Δεν έχει σημασία, fun game ήταν. Λέμε και μια κουβέντα παραπάνω. Πάμε λοιπόν δεύτερο game, φεύγουμε από εδώ γρήγορα. Και το επόμενο παιχνίδι μας είναι με τον Dreamizer, όπου ο φίλος μας ο Fruitdealer αυτή τη φορά, για να δούμε, Fruitdealer αυτή τη φορά, ο χάρτης μας είναι Zelnaga Taverns, ο Fruitdealer είναι η κόκκινη Terran στις 7 η ώρα και ο αντίπαλός του ο Dreamizer είναι τα μπλε Zerg στις 1 η ώρα.
Για να δούμε τι θα συμβεί. Αυτή τη φορά είμαι σίγουρος ότι δεν πρόκειται να μπερδευτεί ο Fruitdealer. Δεν πρόκειται να κάνει πάλι ένα πολύ γρήγορο expansion. Δεν δουλεύουν αυτά τα πράγματα με τις άλλες φυλές, κατά τη γνώμη μου. Τουλάχιστον όχι έτσι. Πρέπει να φτιάχνεις και Photon Cannons, πρέπει να κάνεις άλλου είδους παιχνίδι. Άμα θες να κάνεις γρήγορο expansion, δεν μπορείς να το κάνεις όπως το Zerg. Αυτό το λέω κυρίως για εμάς. Σίγουρα ο Fruitdealer, άμα δεν ήταν και τόσο άτυχος στο placement rune, μπορεί και να την έβγαζε. Πιθανότατα να την έβγαζε. Παρόλα τα αυτά, στάθηκε και λίγο άτυχος. Για να δούμε λοιπόν αυτή τη φορά σαν Terran τι θα κάνει, τι τρελή στρατηγική θα κάνει, τι παράνοιες θα μας δείξει. Μπράβο πάντως Fruitdealer, είναι πραγματικά ο καλύτερος παίκτης από τους αγαπημένους μου παίκτες. Όποτε βρίσκω replay του, θέλω να τα βλέπω. Είναι πολύ creative, παίζει πολύ διαφορετικά. Σπάει κατά την γνώμη μου πολύ τα μοτίβα. Και το είδαμε πόσο καλά έπαιξε στο τελικό εναντίον του Hope Torture. Τον έσκησε κιόλας 3-1. Πραγματική καταστροφή για Terran. Σχεδόν ντροπή, αφού θεωρείται ότι έχουν και αβαντάζ αυτή τη στιγμή οι Terran. Fruitdealer όμως, ο οποίος μας έδειξε πόσο καλός είναι, πόσο πολύ διαφορετικές στρατηγικές μπορεί να έχει και πόσο adaptable επίσης είναι. Δεν είναι σαν τον Indra, ο Indra παίζει κλασικά το ίδιο παιχνίδι. 13-14 θα πέσει το spawning pool, στο 21-22 θα πέσει το επόμενο hatcher στο natural και μετά βλέπουμε. Απ' την άλλη ο Fruitdealer κάνει ό,τι να είναι, από 6 pool μέχρι Ultralisk Fast. Πολύ καλός παίχτης κατά την γνώμη μου, κυρίως γιατί είναι απρόβλεπτος.